Δόξα τω Θεώ που βρεθήκαμε πάλι μετά από 3 χρόνια. Το σημερινό Ευαγγέλιο προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ τη συνδιάλεξη με αφορμή αυτό το θέμα της παραβολής του σπορέα. Τίθεται ένα ζήτημα και το ζήτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους και ποιος το κάνει. Μας λέει ο Χριστός, ξέρετε, οι παραβολές δέχονται πολλές αναγνώσεις πάντοτε και η ερμηνεία τους ανά τους αιώνες ανανεώνεται. Δεν είναι κείμενα στατικά. Το ότι έγραψε κάτι, έστω και ένας μεγάλος πατήρ, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά είναι ακριβώς το ζήτημα, λοιπόν, ότι εάν κανείς το διαβάσει με λίγο έτσι ορθολογιστική διάθεση, ας το πω, που είναι νόμιμη κατά πάντα, θα αρχίσει να θέτει μερικά ερωτήματα. Τι ακριβώς σημαίνει με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι είναι σαν πέτρες και κάποιοι είναι γεμάτοι με αγκάθια γύρω-γύρω και κάποιοι είναι μαλακείς, αγίοι αγαθοί κλπ. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Αν είναι υπεύθυνος κάποιος άλλος, τότε οι ίδιοι προφανώς δεν μπορεί να τους καταλογίσουμε τίποτα, διότι αυτό το οποίο είναι τους έχει δοθεί. Λέμε και σήμερα ότι ο χαρακτήρας μας δίνεται. Μέχρι σε ένα σημείο πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ελεύθεροι. Οι μεγάλες επιλογές ουσιαστικά μας επιβάλλονται. Ασχέτως αν λέμε εμείς ότι το επιλέξαμε, ξέρω εγώ, το Α, το Β, το φύλλο, σήμερα που λένε ανοησίες, αυτά μας επιβάλλονται ουσιαστικά μέσα από μια διαδικασία ουσιαστικά εμπειριών, οι οποίες μας έχουν δοθεί, έχουν υπάρξει, αλλά οι οποίες δεν οφείλονται σε μας. Εκείνο το οποίο στη συνέχεια μπορεί να τεθεί ως ερώτημα είναι γιατί ακριβώς κάποιες καταστάσεις τέτοιες έχουν καταλογισμό. Αν το διαβάσει ηθικολογικά κανείς το κείμενο της παραβολής, θα πει ότι αυτός που έχει γη αγαθή είναι καλός. Ο άλλος δεν είναι καλός. Ναι, αλλά θα σας πει ο άλλος, εγώ δεν φταίω που είμαι γεμάτος μέρημνες. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια γεμάτη άγχος, με το κλειδοδότησε η μάνα μου. Έτσι, οι ψυχοθεραπευτές ξέρουν πολύ καλά τι πράγμα μιλώ. Συνήθως αυτά τα πράγματα νοσούμε καθ' ομάδας, δεν νοσούμε κατ' άτομα. Και πολλές φορές μιλάμε για θεραπεία ομάδας, θεραπεία οικογένειας, έτσι δεν είναι, στα ψυχοθεραπευτικά. Λοιπόν, δεν είναι ένας ο οποίος το εκδηλώνει, ακόμα και καταστάσεις βαρύτερες, αλλά δεν είναι αυτός ο ένας. Μιλάμε για σχιζοφρενιογόνες μάνες, που οι ίδιες δεν είναι σχιζοφρενείς, αλλά αυτό που βγάζουν το παιδί είναι σχιζοφρενείς. Είναι σχιζοφρενιογόνες. Έτσι. Λοιπόν, τι καταλογισμό? Καταρχήν, δεν φαίνεται πουθενά ότι ο Χριστός κάνει καταλογισμό εκεί πέρα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Δεν φαίνεται να λέει, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν πέτρες μέσα τους, και αυτοί θα δουν τι θα πάθουν. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι απλώς συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει μερικοί να είναι έτσι. Συμβαίνει μερικοί να είναι αλλιώς. Και συμβαίνει μερικοί να καρποφορήσουν. Αυτό όμως, το λέω και πάλι, δεν προσδιορίζει τη δική του στάση απέναντί τους. Δεν λέει δηλαδή αυτός ότι αυτοί οι οποίοι πνίγηκαν στις μέρημνες επιπλέον, μετά την κόλαση αυτή που ζουν τώρα, γιατί η μέρημνα είναι εικόνα της κολάσεως, έλεγε ένας αρχαίος χριστιανός συγγραφέας, η μέρημνα είναι εικόνα της κολάσεως. Θα έχουν και την κόλαση την πραγματική στο τέλος. Δεν θα έχουν μόνο τούτη, θα έχουν και την άλλη. Δεν το λέει αυτό, το λέει? Όχι. Να προσέχουμε τα λόγια καμιά φορά του Χριστού στη λεπτομέρειά τους, είναι σημαντικό. Και επιπλέον, δεν φαίνεται αυτές οι καταστάσεις να είναι στεγανές. Δηλαδή αυτός που είναι σήμερα πέτρινος μπορεί να είναι αύριο χωμάτινος. Αυτός ο οποίος σήμερα γεμάτος μέρημνες μπορεί να, και όπως έλεγα και στην ομιλία, στο μεταξύ, πάλι δεν ξέρουμε να πούμε βεβαιότητα εάν
αυτός ο οποίος, ας πούμε, είναι βουτυγμένος στις μέρημνες, έχει τόσο μεγάλο καταλογισμό. Διότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε με μια αντίστροφη λογική της λήψης του ζητουμένου, στο να ορίσουμε την, πώς το λένε, την απόπειρα αυτή να βγει από, από τις μέρημνες, σαν κάτι το οποίο προϋποθέτει, γιατί αυτό θα προϋπέθεται, μια γνώση του Θεού, η οποία αξίζει τον κόπο, ούτως ώστε να βγαίνεις από τις μέρημνες μετά, έτσι. Τον οποίο μας δεν έχει. Φταίει αυτός που δεν την έχει. Κοιτάξτε να δείτε πώς περιπλέκεται το πρόβλημα. Γιατί? Διότι είναι περίπλοκο. Είναι όντως περίπλοκο το πρόβλημα της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο Θεός δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το πρόβλημα αυτό. Ακούτε τι λέω τώρα. Το μεγάλο θαύμα της δημιουργίας έγκυται στο ότι ο Θεός δεν έφτιαξε ποτήρια. Ποτήρια φτιάχνω κι εγώ. Έφτιαξε τι? Έφτιαξε το αδιανόητο. Κάτι ίσο με αυτόν. Ίσο του. Όταν ακούτε έναν άνθρωπο σαν τον Άγιο Σοφρόνιο, ο πατέρας Σοφρόνιο, το Έσεξ, να σας λέει ότι μας σέβεται ο Θεός σαν ίσους του. Αυτό το πάρετε κατά γράμμα. Σαν ίσους του αυτό, όλοι όσοι είναι προχωρημένοι στα πνευματικά το ξέρουν. Για κάποιο λόγο περίεργο. Προχθές σκεφτόμουν για ένα συγκεκριμένο προκαθήμενο που κάνει ένα λάθος μετά το άλλο. Μα γιατί ο Θεός δεν τον αχρηστεύει? Να μην και ταλαιπωρεί την Εκκλησία του περισσότερο. Αυτό τον ταλαιπωρεί. Τη βασανίζει και αυτός ο ίδιος την ψυχή του χάνει. Και εκεί που το σκεφτόμουν μήνες αυτό το πράγμα, ξαφνικά μου έρχεται μια αυτή έμπνευση και λέω, μα ο Θεός πρέπει να αφήσει αυτούς που τον διάλεξαν, ναι ή όχι, να δουν τις συνέπειες της επιλογής τους, καταλάβατε. Μια στραβή επιλογή, αν υποθέσουμε ότι είναι στραβή, έχει δικαίωμα να επιβιώσει ως στραβή επιλογή, ναι ή όχι. Μέχρι ότου αυτοί που την έκαναν, την πραγματοποίησαν, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι στραβή. Να κάνουν το επιτίμιό τους δηλαδή. Για να καταλάβουν, όχι τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει και με ένα πολιτικό που τον επιλέγουμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Και γενικά με οποιονδήποτε και οτιδήποτε επιλέγουμε. Επιλέγεις μια κυρία η οποία δεν είναι στα καλά της και την κάνεις γυναίκα σου. Ή ένα κύριο που δεν είναι στα καλά του. Και σου λένε όλοι, κοίταξε αυτόν, μην τον παντρεύεις. Μην τον παντρεύεις. Μην τον την παντρεύεις. Και εσύ λες, όχι, εγώ δεν μπορώ. Την παντρεύεις. Και μετά λες, Θεέ μου, μου στήχε αυτό. Δεν γίνεται να πεθάνει, να λυτρωθώ. Δεν έχω πληρώσει αρκετά ακόμα. Όχι, δεν πληρώσει αρκετά. Δεν είναι θέμα να πληρώσεις. Είναι θέμα να καταλάβεις πού βρίσκεται το λάθος και ποιος το έκανε το λάθος και πού ακριβώς είναι το λάθος. Όταν μπαίνουμε σε ένα δύσκολο τούνελ, θα βγούμε στην άλλη άκρη. Δεν μπορεί ο Θεός μηχανικά να πούμε, κοίταξε, επιλέξαμε ένα στραβό πρωθυπουργό. Α, ωραία. Σε 2 μήνες θα πεθάνει. Είναι άλλο αν ήρθε μόνος του στην εξουσία. Δηλαδή οι επιλογές μας έχουν βάρος. Έχουν αιώνιο βάρος. Και θα πω και κάτι πολύ πιο άμεσο, ότι είναι τα μόνα πράγματα που έχουν βάρος. Οι επιλογές μας είναι το μόνο πράγμα που μετράει. Δεν είναι δικός μου ο λόγος, είναι βαρύς, είναι το Αγίου Μαξίμου το ομολογητή. Την ημέρα της κρίσης λέει, το μόνο που θα βαρύνει είναι όχι τα έργα, όχι τα έργα, όχι, 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 όχι. Αλλά ζυγός λέει της εκάστου κρίσεως θα είναι η προαίρεσή του μόνο. Μόνο αυτό που θέλησε στο βάθος. Που σημαίνει ότι όλος ο αγώνας είναι αυτός του ανθρώπου. Να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Όλη η ζωή αυτή μας δίνεται, παράξενο, για να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Μα εμείς το ξεκαθαρίσαμε. Πάτερ, εσύ είσαι παπάς. Φοράς το ράσο. Ήδη έκαμες μια επιλογή. Ξέρεις τι θέλεις. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ξέρετε πόσο περίπλοκη είναι αυτή η ερώτηση? Σας έλεγα κάποτε, δεν ξέρω αν το είπα σε εσάς ή κάποιον άλλον, είχα ένα φοιτητή, από τους πολλούς ρασοφόρους πέρασαν από τα χέρια μου, είναι τετραψήφιος ο αριθμός, πολύ πάτερ είναι. Λοιπόν, ένας λοιπόν ήταν και φελής, καλό παιδί, αλλά φελής. Και μου έλεγε μια φορά, συνεπαρμένος από ένα μάθημα που έκανα, μου λέει, πάτερ μου, εγώ θέλω να γίνει γέροντά μου το θέλημα του στη ζωή μου. Τελείως. Δηλαδή, πώς το εννοείς, του λέω αυτό, για πες μου. Όπου και να με κάνει δεσπότη, εγώ θα πάω, μου λέει. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού?
Και αν το θέλημα του Θεού είναι να είσαι σε ένα κρεβάτι με ζωή σε ένα νοσοκομείο και να κάνεις κήρυγμα στη διπλανή γιαγιά, θα μου πεις έτσι είναι ο Θεός σκληρός, βρε, δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το θέμα της αφιερώσεως είναι κάτι το οποίο, να ξέρετε, αποτελεί το πιο λεπτό σημείο της ύπαρξής μας ολόκληρης. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία. Έχω μια μιλιά στο διαδίκτυο, η Παναγία και εμείς. Γιατί είναι μεγάλη η Παναγία? Γιατί εκπλήρωσε τη θεμελιώδη αναφορικότητα του ανθρώπου. Ήτανε πάρα πολύ αφιερωμένη, αλλά αφιερωμένη με ένα συγκλονιστικά άμεσο τρόπο. Βλέπετε τώρα οι μοναχοί. Εγώ μοναχός δεν είμαι, έτσι όπως και εσείς. Αλλά έχουμε και μοναχούς. Γιατί γίνεται κανείς μοναχός? Για πέστε. Δεν μπορείς να παντρευτείς, να κάνεις την οικογενειούλα σου, να περάσεις καλά. Και στη ζωή αυτή όμορφα και στην νιώθω όμορφα. Τι είναι αυτό το μικρόβιο, τι είναι αυτό το πρόβλημα αυτό που κάνει, έτσι, τον άνθρωπο να δουλεύει τόσο πολύ με την προαίρεσή του? Αυτό κάνει ο μοναχός. Έτσι δεν είναι? Με την προαίρεσή του δουλεύει. Και όλο αυτό που κάνει, η άσκηση. Έτσι, από οποιοδήποτε κάνει άσκηση σήμερα. Έτσι δεν είναι? Κάνει τζόγκινγκ, δεν τρώγεται αυτό. Όταν βλέπω τις κόρες μου τι τρώνε, απορώ και ξύσταμαι και πέφτω εκστατικός. Λέω, πώς ζει ο άνθρωπος? Με το τίποτα. Λοιπόν, άσκηση. Αλλά ποια είναι η άσκηση αυτή για την οποία μιλάμε και στην οποία όλοι έχουμε ελλείμμα? Μια άσκηση η οποία πιθανότατα να μην χρειάζεται πάντοτε. Ακούτε τι λέω? Για την εξωτερική άσκηση. Τρόπος να πτωχεύει κανείς. Περίεργος. Μακάρι η πτωχή, το πνεύματι. Τι σημαίνει πτωχή, το πνεύματι? Δεν τα προσέχουμε αυτά που διαβάζουμε, να ξέρετε. Δεν λέει μακάρι η πτωχή. Είναι σημαντικό αυτό. Ένα άλλο κείμενο λέει μακάρι η πτωχή, αλλά το ίδιο λέει το πνεύματι. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει χρήματα. Αλλά πτωχεύεις ως προς την αφιέρωση, για να είναι η αφιέρωση όσο γίνεται τέλεια. Δηλαδή να το γνωρίσει αυτό τον άλλο με αλφα κεφαλαίο, που είναι ο μοναδικός άλλος της ζωής μας, μεταμφιεσμένος σε χίλια πρόσωπα, ο Θεός. Αυτό τον άλλο να το γνωρίσει όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί? Δόμενε αυτούς ολοκλήρους στο Θεό, μάξιμου στο μοναγητής πάλι, ή να ολόκληρον αυτόν αντιλάβουμε. Δίνεις τον εαυτό σου ολόκληρο και τον παίρνεις ολόκληρο αυτόν. Αλλά αυτό που δίνεις είναι πάρα πολύ λίγο, γιατί ένας ανθρώπινος εαυτός είναι. Αυτό που παίρνεις είναι τεράστιο. Γίνεσαι θεοφόρος, θεοειδής. Προσέξτε, αυτό είναι το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Γιατί χρειάζεται η ενσάρκωση, είναι ένα ερώτημα που το θέτω πάρα πολλές φορές. Δεν ήταν τέλειο να σταθεί ο Θεός εκεί που ήταν πάνω και να μας πετάει, όπως ο Ισλαμικός Θεός πετάει μερικές εντολές στον κόσμο. Και εκεί μέσα άλλοι αναστατώνονται, άλλοι παίρνουν τα τσεκούρια, παίρνουν τα καλάσνικοφ, άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έζε για να τσεκπυρώσουν. Και ο Θεός είναι απ' έξω από την ιστορία και είναι μια χαρά και ήρεμος. Σε τι χρειάζεται η εξάρκωση? Σε εξάρκωση χρειάζεται ώστε να υπάρξει προϋπόθεση για την πλήρη αυτή άνοιξη, διάνοιξη στο Θεό. Όλα τα ανθρώπινα γίνονται θεία πλέον. Τα προσλαμβάνει όλα αυτά. Που σημαίνει ότι όλα γίνονται δρόμοι, έτσι, για να το συναντήσεις, ναι ή όχι? Όλα γίνονται δρόμοι να το συναντήσεις. Το σώμα, το φαγητό, το σεξ, η οργή, όλα. Τα πέρασε όλα. Τα πέρασε όλα. Εμείς στη σεξουαλικότητα δεν πέρασε. Αλλά γιατί? Διότι η σεξουαλικότητα δεν χρειάζεται οπωσδήποτε στον άνθρωπο. Είναι της επιλογής, καταλάβατε. Και αυτό όμως ακόμα. Και αυτό ακόμα, διότι προέρχεται από μια γυναίκα. Και αυτό ακόμα. Μπορεί να γίνει δρόμος. Υπάρχει ένας ειδικός τρόπος να τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Και αυτός ο τρόπος είναι αυτή η κατάσταση της πτωχίας. Δηλαδή, το έχω, αλλά αυτό που θέλω να έχω μέσα από αυτό είναι πολύ σοβαρότερο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Αυτό που θέλω να έχω, αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμώ, είναι πολύ πιο συγκλονιστικό. Όχι ότι δεν είναι συγκλονιστικό και αυτό που κάνω. Και ένα φαΐ που τρως, έτσι και με παρέα, και ένα συγκλονιστικό γεγονός είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι πίσω από αυτό, μέσα από αυτό, έρχεται ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ συγκλονιστικότερο, χωρίς να καταργεί τα προηγούμενα. Δεν θα σου καταργεί την οικογένεια, δεν θα σου πάρει τη γυναίκα, δεν θα σου πάρει τα παιδιά. Δεν θα σε αναγκάσει να μπεις σε ένα σπήλαιο. Μπορείς να μπεις και στο σπήλαιο. Αλλά εκείνο το οποίο θα σε αναγκάσει, η χάρη του Θεού, είναι αυτή η δοκιμασία της προαιρέσεως που του λέει ο Ματθαίος πτωχία, στο 5ο κεφάλαιο.
Πτωχία. Έτσι, μια κατάσταση δηλαδή όπου τα έχεις όλα και δεν έχεις για κάποιο λόγο το πιο ουσιώδες απ' όλα. Όπως με τον κορονοϊό. Δεν έχεις την αναπνοή. Όλα τα άλλα λειτουργούν. Μου λείπει ο αέρας. Έχω υποξία. Προσέξτε, γιατί αν το χάνει κανείς αυτό, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μένουμε στην εκκλησία. Πρώτα να ζορίζουμε το Θεό, δώσ' μου, κοινό, δώσ' μου, τάλ, δώσ' μου, κοινό, δώσ' μου. Εντάξει, ένα, δύο, τρία στο αζήν. Και, εντάξει, δεν είναι και μεγάλη λεβεντιά να ζητάς διάφορα πράγματα, έτσι. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ αυτοί που δεν ζητάνε. Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος είχε πεθάνει της πείνας. Έκανε όλο το 15 Αύγουστο νηστεία και στο τέλος έφτασε, όταν έφτασε η ώρα να φάει, δεν έτρωγε τίποτα. Τον έβαλε και ο Ντόσο, το κουβαλάει από τον αρσανά, ξέρετε, πράγματα. Και αυτός πέθαινε, έλειωνε, διαλυόταν βιολογικά. Και έγινε και ένα το θάμα. Είδε ένα άγνωστο μοναχό, του είδε ένα καρβέλι ψωμί και ένα τσαμπί στα φύλλα. Και τον είχε ξαναδεί ποτέ το μοναχό. Του λέει, φάε. Και κάπου ανάμεσα στους βράχους του λιμανιού και στο αυτό, κάθισε και έφυγε. Υπάρχει και μια άλλη ομιλία μου στο διαδίκτυο που λέγεται «Η Αγία Ανευθυνότητα», η οποία είναι η απάντησή μου σε όλους όσους με βρίζανε σε μια προηγούμενη αυτή, διότι πήρα μια πάρα πολύ μετριοπαθή στάση σε σχέση με τα εμβόλια. Είπα, θες να εμβολιαστείς, κάνε το σταυρό σου και εμβολιάσου. Με την έννοια αυτή, δεν ξέρεις έτσι κι αλλιώς, μπορεί να είναι πρόβλημα, μπορεί να έχει όντως πρόβλημα το εμβόλιο. Έτσι δεν είναι. Αλλά όταν έχεις ένα φάρμακο, κάνεις σταυρό και το παίρνεις, είναι μέρος μιας ηκεσίας αυτό. Δεν θες να το κάνεις, κάνεις σταυρό και μην το κάνω, αλλά μη μου λες από πίσω όλα αυτά τα παλαβά και τα παρανοϊκά που έχουν αρχίσει να λένε μερικοί εδώ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να το σφράγισμα, να ο Αντίχριστος, και τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή, έτσι και μα σε πιάσει κάποιος και αρχίσει να σου κάνει ενέσεις και εμβόλια και δεν ξέρω τι άλλο, και σε κάνει να λες τα αντίθετα από αυτά τα οποία πιστεύεις. Υπάρχει τρόπος να το κάνει κανείς σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει την ιστορία του πατρός Δημητρίου Ντούτκο. Πριν από πολλά χρόνια, στο σοβιετικό καθεστώς, ένας διαπρίσιος κήρυκας. Τον πήραν, τον κλείσαν σε ένα ψυχιατρίο, του διέλυσαν το νευρικό σύστημα εντελώς και έλεγε σε όλα ναι μετά. Ήταν ένα ερείπιο. Γιατί, διότι η ψυχή με τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα επικοινωνεί με τον κόσμο αυτό, να καταλάβατε. Ήταν μάλλον σε μια καρέκλα και τώρα λέγανε, έκανες λάθος, έκανα. Είσαι εχθρός σοβιετικού καθεστώς, είμαι. Είσαι πράκτορας των δυτικών, είμαι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αυτό το πράγμα δεν είναι μαρτύριο. Προσέξτε, γιατί αρχίσουμε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν χάσει το μυαλό τους, η αποφυλαυτία, έχουν χάσει το δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα και μιλάω για τους πιστούς. Μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, αν με βάλουν ο Άγιος Πορφύριος σε μία καρέκλα και μου αρχίσουν να με σφραγίζουν εδώ, εκεί, εδώ, εκεί, εδώ, παντού, πάνω μέχρι κάτω. Τι αλλάζει με μένα, τίποτα πολύ. Διότι ο άνθρωπος, αυτό είναι και το θέμα της ομιλίας μου, μόνο αυτό αλωτριώνεται. Δεν αλωτριώνεται απ' έξω. Και προσέξτε, αυτό το είχαν προσέξει και οι αρχαίοι. Ο Χρήσιπος, ο φιλόσοφος, κάποτε του έθεσα το ερώτημα, τι μιλάς για ελευθερία, αν πας σε ένα τύρανο, θα σε σκλαβώσει. Και η απάντηση ήταν, όχι αν πάω ελεύθερος. Όχι αν πάω ελεύθερος, θα με σκλαβώσει. Καταλάβατε. Υπάρχει κάτι μέσα μας, το ξαναλέω, με το οποίο ο Θεός δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και αυτό είναι το μυστήριο της δημιουργίας. Ότι έφτιαξε κάποιον ίσο του. Μπροστά στην ελευθερία ο Θεός δεν μπορεί τίποτα να κάνει, γιατί βλέπει τον εαυτό, τον ίδιο. Αν σου το πάρει, ξέρει, θα σου πάρει την εικόνα του από πάνω σου. Και αυτή η ελευθερία είναι τόσο συγκλονιστική, ώστε να αποφασίζει για το μέλλον όλων των πραγμάτων που μας αφορούν. Και που αφορούν και τον κόσμο. Αφορούν και τον κόσμο. Η ενσάρκωση έπρεπε να καθυστερήσει μέχρι να εμφανιστεί η Παναγία. Δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Και όταν λέει ο Παύλος, που λέγαμε πριν, για τα σκεύη, τα οποία είναι, μερικά είναι ευτελία και η χρήση όχι καλή και άλλα, πάλι η ελευθερία παραμένει. Μπορεί εγώ να είμαι μικρό σκεύος, αλλά πάλι είμαι ελεύθερος θεοειδός. Καταλάβατε. Ο τελευταίος σήμερα, ασήμαντος κατά κόσμον άνθρωπος, όντας θεοειδής, δεν τα γιαντίζεται, που λένε οι κριτικοί. Δεν τα βγάζεις πέρα μαζί του. Δεν υπάρχει τρόπος να τον βάλεις στην τσέπη ή του παντελονιού σου ή στο τραπέζι σου ή εκτός αν ο ίδιος αυτό το πράγμα το παραχωρήσει. Και προσέξτε, και εδώ έχει πρόβλημα, διότι η παραχώρηση αυτή
Μπορεί να είναι εξαπάτηση. Πάλι θα σε απορρίψει στο τέλος. Ήμουνα σε ένα συνέδριο ηγεσίας προχθές που το κάνουν τα νότα στελέχη και μου βάλανε να μιλήσω. Λοιπόν, και τους λέω, το θέμα ήταν η εγκάρδια ηγεσία. Λέω, έχετε καρδιά? Ερώτημα. Δηλαδή, έχετε τον πλήρη αυτό εκείνο που να σας επιτρέπει και το συνέστημα να υπάρξει? Στην πραγματικότητα, στον δυτικό άνθρωπο, τα έχω γράψει στα βιβλία μου, τα που είναι λίγο δύσκολα όντως, όλος αυτός ο υπερβατισμός, η έννοια του θελήματος, είναι πάντα έξοδος από τον εαυτό. Για να κατορθώσω κάτι με βάση αυτό το οποίο τελικά ονομάστηκε θέληση για δύναμη. Το φυσικό θέλημα που λέει ο Ιωσ Μάξιμος, το θέλημα που πραγματοποιεί τον εαυτό, όπως είναι ο εαυτός, στην ψυχοσωματικότητα, στην κοινωνικότητά του, σήμερα η οικονομία, έτσι, η επιχειρηματική δραστηριότητα το αγνοεί. Θέλει να το αγνοεί. Όταν έχεις καταστρέψει την καρδιά σου για να πετύχεις αυτό το τίναγμα προς τα πάνω, με ποιο τρόπο θα σε εγκάρδιο στον άλλον, δεν κατάλαβα. Στην ουσία θα τον εξαπατάς για να σου φέρει και άλλα κέρδη στην επιχείρηση. Αυτός το καταλάβει όμως, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε πάντοτε. Αυτό το πράγμα, το ότι μας εξαπατούν κάποιοι, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μας εξαπατούν, όλοι το καταλαβαίνουμε. Όλοι θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη αυτούς που μας έδωσαν τόπο να υπάρξουμε ελεύθερα και να επιλέξουμε ελεύθερα και να κάνουμε τα λάθη μας ελεύθερα. Αυτό που θέλει ο Θεός από σένα να νιώσει αυτή την ελευθερία. Την ελευθερία αυτή να κάνεις τα λάθη σου ελεύθερα μπροστά σε κάποιον που σε αγαπάει. Έτσι παράγεται ο Θεός Θεός. Όταν κάνω τα λάθη μου μπροστά σε αυτόν που με αγαπάει. Λάθη κάνω. Μα δεν μπορώ να μην κάνω λάθη. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν κάνουν λάθη, κάνουν τα μεγαλύτερα από όλα τα λάθη και είναι μεγάλα γιατί ακριβώς δεν θέλουν να τα δούνε. Βλέπετε, ο Άγιος, ο άνθρωπος του Θεού, αυτό που κάνει καταρχήν είναι να θέσει τον εαυτό του στη θέση του λάθους. Να πει αμέσως ευλόγησον, αυτό που λέμε οι μοναχοί, ευλόγησον. Έκανες κάτι λάθος, ευλόγησον. Σημαίνει εντάξει, έχεις δίκιο. Κάπως έχεις δίκιο. Αρχίζει ο έλεγχος της προαιρέσεως, αρχίζει αυτό το πράγμα το εσωτερικό, το οποίο πάντοτε θα σου δώσει καρπούς μέχρι να φτάσει η ελευθερία αυτή να καλλιεργηθεί σε τέτοιο σημείο που να ο άνθρωπος να σταθεί σοβαρά μπροστά στο Θεό. Σοβαρά μπορεί να σημαίνει και κάνει και κολοτούμπες σαν τον Δαβίδ μπροστά στην Κιβωτό. Σοβαρά δεις. Το σοβαρά έχει και πολύ χιούμορ μέσα του και πολύ παιχνίδι μέσα του. Εντάξει, το σοβαρά δεν είναι καθόλου γλωσσερή κατάσταση. Αλλά είναι μια κατάσταση όπου ξαφνικά βλέπεις λίγο από τα μάτια του Θεού. Μέχρι τότε έβλεπες τι? Τα χέρια του. Τι θα μου δώσει, τι θα δώσω. Και ξαφνικά βλέπεις λίγο τα μάτια του. Τον κοιτάς λίγο στα μάτια. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου. Έστω και αν έχει συμβεί για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου, η ζωή του δεν είναι πια ίδια. Διότι καταλαβαίνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πει ο Θεός για τον εαυτό του. Ο Θεός δεν μπορεί να μας μιλήσει για τον εαυτό του. Διότι, πώς να το πω, είμαστε πολύ σοβαροί για να καταλάβουμε πόσο λίγο σοβαρός είναι αυτός. Με την έννοια ότι δεν παίρνει τον εαυτό τόσο τα σοβαρά όσο θα θέλει. Ότι είναι loser, ότι είναι κάποιος που χάνει, είναι κάποιος ο οποίος κάνει πράγματα. Ο ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Καβάσιλας, τα ονόμασε τρέλες. Και είπε, σφόδρα, έτσι, ερωμένου, τα τι αυτά εσύ. Αυτά τα κάνει ένας πολύ ερωτευμένος. Όπως βλέπουμε κάτι ταινίες και ένας ανόητος. Γίνεται ανόητος επειδή είναι ερωτευμένος πολύ και κάνει νοησίες. Και ξεφτελίζεται και στο τέλος φτάνει να χάσει το αντικείμενο του ερωτά του. Λοιπόν, ο Θεός κάνει πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στο Θεό. Το Θεό. Το Θεό. Το Λόγο. Τις αρχές φιλοσοφίας που είναι υπέρτατος. Έτσι. Και είναι σκάνδαλο και μορία. Μάλλον, μορία, να κατέβει στην ανθρώπινη συνθήκη. Να τον ακούσει ευλαβικά. Έτσι. Αλλά όχι να γίνει ένας από σένα. Να μην βάλει τη συνθήκη του στη δική σου. Να μην κάνει τα πράγματα τα δικά σου η γέφυρα σε αυτόν. Αυτό είναι το μυστήριο της ενσάρκωσης. Σου κάνει τα ανθρώπινα. Όλα τα ανθρώπινα. Γέφυρες και οδούς για να βρεις εκείνον. Και όλα τα όντα οδηγούν σε αυτόν. Αυτό είναι η ενσάρκωση. Γίνονται αποδεκτά. Αυτή η κατάφαση
που λέει ο Μάξιμος, της φύσεως και των αυτής φυσικών που γίνεται με την ενσάρκωση, κατάφαση της φύσεως, το αντίθετο από αυτό που θα ήθελε η πλατωνική παράδοση, το αντίθετο από αυτό που θα ήθελε η παράδοση του γνωστικισμού, ξέρω εγώ, και όλων των διαλυστικών θρησκειών της Ανατολής, για τους οποίους η δημιουργία είναι πτώση. Ξαφνικά η δημιουργία γίνεται έργο Θεού και γεμάτα από τη σοφία του, την εισποιήμαση, τα νοήματα αυτού καθοράτε κλπ. Παύλος, και με τον τρόπο αυτό, οτιδήποτε κάνω, τα χέρια μου, τα πόδια μου, το βλέμμα μου, η ύπαρξή μου ολόκληρη, μαρτυρούν για την παρουσία αυτή και πραγματοποιούνται στην αυθεντικότητά τους όταν στρέφονται εκεί. Είναι συναρπαστικό. Είναι καθαρή ποίηση. Γι' αυτό ο συνειδημός είναι πολύ λεπτό πράγμα. Είναι ένας τρόπος να μιλάμε, να κουμπάμε, να αγγίζουμε, να ακούμε, να βλέπουμε. Έτσι, ο οποίος είναι ξεχωριστός. Και σας λέω τώρα ότι εγώ που ξεκίνησα από άθεος, για να φτάσω όπου τελικά έφτασα, δεν ξέρω και όπου. Αυτό που με εντυπωσίαζε όταν τους γνώριζα, τους ανθρώπους αυτούς, πέρα από τα λόγια τους ήταν θαυμαστά, έτσι, είχαν χαρίσματα, αλλά με εντυπωσίαζε το τρόπος, το στήλο, το πώς κοιτάγανε, το πώς βλέπανε, το πώς ήτανε. Αυτό το πράγμα, το οποίο το χάνουμε όλο και περισσότερο. Και μου έκανε εντύπωση ένας πολύ μεγάλος δυτικός θεολόγος που πιάνει φίλος, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, ο Ρον Βίλιαμς. Μια φορά σε μια συνομιλία μας μου λέει, εκείνο που πήγα στα Άγιον Όρος, μου λέει, ας φοβερός νους, αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, έτσι, και καθηγητής στην Οξφόρδη προηγουμένως, και πρώην, και παραιτήθηκε και από την αρχιεπισκοπία για να μπορέσει να γράψει τώρα, και αναφορέα πράγματα. Και το τελευταίο του έργο είναι ένα έργο για την, που λέγεται Looking East at the time of winter. Κοιτάζοντας την Ανατολή την ώρα του χειμώνα. Είναι, ο χειμώνας είναι αυτός που σημαίνει στη Δύση. Κοιτάμε στην Ανατολή. Το πρώτο μέρος από τα δύο αφιερωμένο στη Φιλοκαλία. Λοιπόν, και μου έλεγε, αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω, τα μάτια τους. Κάποιων μοναχών, στα Γιονούρα. Και εγώ αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω είναι κάτι μάτια τέτοια, κάτι γιαγιάδες, κάτι παππούδες, κάτι απλή μοναχή. Περισσότερο και ακόμα ή εξίσου με τους μεγάλους Αγίους, που έτυχε η γενιά μας να γνωρίσει. Ξαναλέω λοιπόν ότι όλο το παιχνίδι δεν είναι να κάνετε το εμβόλιο ή να μην το κάνετε. Σήμερα το εμβόλιο έχει γίνει όλη η ιδεολογία μας και όλη η πίστη μας. Δεν έκανες εμβόλιο, εσώθησες. Διότι το εμβόλιο είναι το χάραγμα της εποχής μας, λέει κάποιος ιερέας από την Αθήνα εδώ. Γιατί λέει αυτοί που θα το κάνουνε, πώς το λέει, θέλουν να γλεντήσουν και να πάνε. Και αυτοί που δεν θα το κάνουν γι' αυτό δεν φωνάζουν, γιατί θέλουν και αυτοί να γλεντήσουν και να πάνε. Και όλα τα φάρμακα δεν τα παίρνουν για το σκοπό αυτό. Είναι πράγματα που δεν είναι σοβαρά αυτά. Άλλο πράγμα είναι η μετάνοια και η προαίρεση λοιπόν. Και άλλο όταν θα κάνω, αν δεν θα κάνω το εμβόλιο. Μην το κάνεις. Πάλι δεν σώθηκες από κάτι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό που κοιτάζει ο Θεός είναι το βαθύ αυτό μυστήριο του πώς γίνεσαι από γη αγαθή, ξαφνικά πέτρινη. Ή από γη πέτρινη, γίνεσαι γη αγαθή και αυτό το μυστήριο μας προσδιορίζει σε τέτοιο βαθμό που είναι αυτό και όχι ο Θεός που αποφασίζει για το αιώνιο μέλλον μας. Δεν θα αποφασίσει ο Θεός. Ο Θεός θα κάνει μια διαπιστωτική πράξη την τελευταία κρίση. Δεν πρόκειται να πει, τώρα θα σας τιμωρήσω. Έτσι λέει. Τι λέει. Επίνασα κι ούκα εδώ κατά εμή φαγήν. Το κάνατε αυτό. Ανακοινώνει μια πράξη, ναι ή όχι. Δεν καταλαβαίνετε αυτά που είμαι εγώ. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Δεν είναι μια τιμωρία. Γενικά ο Θεός ου κολλάζει. Δεν τιμωρεί. Αυτό είναι κάτι που εμείς οι ίδιοι το αποφασίζομαι. Και τώρα αφού μιλήσαμε για σοβαρά, θα μιλήσουμε και για λιγότερο σοβαρά, θα σας πω τώρα για μπιζέλια. Και έτυχε αυτό να είναι πάνω που με ρωτούσε φορτικά ο πατήρ Παναγιώτης, γιατί πράγμα θα μας μιλήσετε. Και στο τέλος τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, θα μιλήσουμε για τον μπιζελάνθρωπο. Και ο καημένος λέει, πώς θα τον ανακοινώσω αυτό, δεν γίνεται. Τι είχε συμβεί. Την ίδια περίοδο διάβαζα έναν Γάλλο φιλόσοφο που μου αρέσει, τον Πασκάλ Μπρικνέρ, ο οποίος σε κάποιο σημείο, όπως ήταν από τα τελευταία του βιβλία, που είναι έτσι πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος και καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα, πολύ ευαίσθητος, λέει λοιπόν,
Κοιτάξτε, λέει, σήμερα τον άνθρωπο τον έχουν μετατρέψει σε μπιζέλη. Και πού φαίνεται, λέει, αυτό? Φαίνεται, λέει, από το πώς αντιλαμβάνονται καταρχήν τη σχέση μεταξύ των λαών. Δηλαδή, έρχεται η κυρία Τάδε, ο κύριος Τάδε, που είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός ή δεν ξέρω, και εκτός Ελλάδος και εντός και παντού, και λέει, θα σας φέρουμε εδώ, χρειαζόμαστε, με αφορμή αυτό το είπε αυτός, μισό εκατομμύριο μετανάστες να έρθουν από όλο το Ισλάμ εδώ και να έρθουν 1 εκατομμύριο μετανάστες. Οι οποίες θα μας κάνουν και παιδιά. Έτσι, θα πάρουν Ελληνίδες και θα μας κάνουν και παιδιά αυτοί. Αυτά υπόθηκαν, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Και λέει λοιπόν ο Μπρικνέρ, συγγνώμη, λέει, οι άνθρωποι δεν είναι μπιζέλια. Τα μπιζέλια, άμα τα βάλεις έτσι, δεν είναι μπιζέλια από την Κρήτη, μπιζέλια από τα Γιάννενα, μπιζέλια από τη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά ανακατεύονται. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Άνθρωποι ζωντανοί όμως, με κουλτούρες και πολιτισμούς, ανακατεύονται έτσι. Αν ανακατευθούν έτσι, το μείγμα θα είναι εκρηκτικό μετά από λίγο. Ναι ή όχι? Ακριβώς διότι υπάρχουν τα μυστήρια των προαιρέσεων και οι πολιτισμοί είναι ανοιχτές προαιρέσεις πάντοτε. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να έρθουν σε μια λελογισμένη σχέση. Ναι ή όχι? Να καταλάβουν, να αποδεχθούν ο ένας τον άλλον. Να φτάσουν σε ένα σημείο να μπορούν να αρθρώσουν την πραγματικότητα του άλλου. Και μάλιστα του άλλου που φιλοξενεί καταρχήν. Ναι ή όχι? Και να φτάσει αυτό το πράγμα να γίνει μια λελογισμένη επικοινωνία μεταξύ ελευθέρων και λογικών ανθρώπων. Γι' αυτό λέει, αυτά είναι παρένθεση τώρα, ο Μπρικνέρ τα λέει αυτά, όχι εγώ. Λοιπόν, γι' αυτό λέει, και δεν μπορεί το θέμα της μετανάστευσης να λυθεί, λέει, με βάση τον αλτρουισμό και μόνο. Μόνο τον αλτρουισμό, οι άνθρωποι υποφέρουν. Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Το υπόλοιπο της αλήθειας είναι αυτή η λελογισμένη σχέση μεταξύ ελευθεριών, η οποία πρέπει να γυμναστεί, ναι ή όχι, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να είναι μια ανθρώπινη κοινωνία και όχι ένα τσουβάλι με μπιζέλια. Τα μπιζέλια, εγώ έχω μια παράξενη σχέση, αμφίθυμη. Και λέω, κοίταξε να δεις, πραγματικά, τα μπιζέλια είναι μια πολύ καλή μεταφορά για την ελευθερία την ανθρώπινη. Ακούστε τώρα να δείτε τι χαρακτηριστικά έχουν τα μπιζέλια, δεν το έχετε σκεφτεί, και να δείτε πώς ταιριάζουν με αυτό που το lifestyle θέλει σήμερα, επιδιώκοντας την εσωτερική μας αλωτρίωση. Αυτό είναι το σημαντικό. Διότι η αλωτρίωση, σας είπα, έρχεται από μέσα. Δεν θα σε αλωτριώσει κάποιος επειδή θα σου κάνει μια επέμβαση απ' έξω. Αυτή η αλωτρίωση, αν σου την κάνει, είναι μαρτύριο. Δεν έχεις ενώπιν του Θεού ευθύνη. Δεν αποδίδει αυτό στην αιωνιότητα. Η αλωτρίωση, η μόνη που αποδίδει, είναι αυτή που έρχεται από σένα, είναι αυτή που την κάνεις μόνος σου, είναι αυτή που την πραγματοποιείς μόνος σου. Οι εξωτερικές αλωτριώσεις, όπως και αν γίνουν, είτε με χαπάκι, είτε με ένεση, είτε με υποβολή ή δεν ξέρω με τι άλλο μέσον, δεν θίγουν την ελευθερία μου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω κι εγώ ένα πολύ μεγάλο μέρος χαράς και δημιουργικότητας στη ζωή μου. Είναι δικά μου αυτά. Δεν μου τα παίρνει κανένας. Είμαι ενώπιον του Θεού ελεύθερος και αυτός με βλέπει σε μια άμεση σχέση με μένα, χωρίς αυτό το πράγμα να μπορεί να το πάρει κανένας εκτός αν το δώσω εγώ. Ό,τι και αν συμβεί, όποια μπορεί αύριο να υπάρξει πράγματι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί όντως να υπάρξει και θέμα εξωτερικής, ας πούμε, μετάλλαξης. Και προχθές είχαμε μια συνομιλία εδώ με κάποια παιδιά από το Αντίφωνο και κάναμε εκτεταμένη συζήτηση πάνω στον μετάνθρωπο και στις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι επικίνδυνα πράγματα. Πάντοτε είναι επικίνδυνα στο βαθμό που εξαπατούν την προαίρεση όμως. Υπάρχει κάτι, το ξαναλέω, που είναι θεοειδές μέσα μας και το οποίο κανείς δεν μπορεί να μας το αποσπάσει. Και αν στο αποσπάσει με τη βία, θα σου λογιστεί ως μαρτύριο αυτό. Αν σας το αποσπάσει με τη βία. Και όλο το πρόβλημα είναι να κρατήσουμε τα αισθητήριά μας καθαρά και υγιή. Σε αυτό έχουμε ευθύνη, ναι. Να κρατήσουμε τα αισθητήρια τα πνευματικά και τη διάκριση όσο γίνεται.
Λέει λοιπόν ο Μπρικνέρ ότι οι άνθρωποι σήμερα γίνονται μπιζέλια. Να κοιτάξτε όμως πως αυτό γίνεται με τη δική μας συγκατάθεση. Αυτό θέλω να πω. Τα μπιζέλια είναι όλα όμοια καταρχήν. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι έχουν όλα ακριβώς το ίδιο μέγεθος και είναι εξίσου στρογγυλά όλα. Ναι. Λοιπόν, τα φασόλια δεν είναι, ας πούμε. Και προσέξτε, κάθε αλλοτριωτική φάση, να ξέρετε, έχει και ένα άλογο Θεό απέναντί της. Ο αλλοτριωμένος άνθρωπος, ανάλογα με την αλλοτρίωσή του, βλέπει και το Θεό του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο Θεός, λοιπόν, ενός ανθρώπου που είναι εξομοιωμένος με οποιονδήποτε άλλο και δεν αισθάνεται τίποτε να τον διαφοροποιεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει να κάνει αυτά που κάνουν όλοι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και το Θεό τον βλέπει σαν ένα ανούσιο, το οποίο ουσιαστικά εξισώνει τους πάντες και τα πάντα και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη διαφορά. Που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Στον άνθρωπο η διαφορά είναι το πιο σημαντικό από όλα. Καθένας από εμάς είναι έτερος. Η φράση είναι αυτή της πατερικής παραδόσεως κι αυτή. Και ενώπιον του Θεού είμαστε διαφορετικοί. Και έχει σημασία το να είμαστε διαφορετικοί. Είναι απελπιστικά σημαντικό το να κρατήσουμε την ιδιοπροσωπία μας, την ιδιαιτερότητά μας, την ιδιομορφία των χαρισμάτων μας. Δεν είμαστε λοιπόν όμοιοι. Και βεβαίως είναι τα μπιζέλια όλα ίσα. Ισοπαίδωση. Ισοπαίδωση. Δεν είναι όλα ίσα τα μπιζέλια. Οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι. Και αυτό που τους διαφοροποιεί δεν είναι τόσο τα φυσικά τους χαρίσματα, και αυτά διαφοροποιούν. Είναι αυτό η πνευματική επεξεργασία, αυτή η επιμέλεια εαυτού, αυτή η σκηνοθεσία του εαυτού που τους κάνει ενδιαφέρον. Γι' αυτό και βλέπετε άνθρωποι με τα ίδια προσόντα είναι διαφορετικοί, διότι διαφορετικά επιμελήθηκαν τον εαυτό τους και διαφορετικούς καρπούς έδωσε αυτή η επιμέλεια. Τα μπιζέλια είναι όλα στρογγυλά επίσης. Που σημαίνει ότι κυλούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Ακρισία. Μπορούν να δεχθούν τα πάντα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αλλοτριωμένος με τον τρόπο αυτό, αλλάζει γνώμες εύκολα. Οσανά. Σταύρωσον αυτόν. Ο ίδιος κόσμος κυλάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης είναι όλα μικρά. Μικρολογούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε πώς έφτασε να πει ο φιλόσοφος αυτός, αυτά είναι δικά μου που λέω, δική μου ερμηνεία είναι, αλλά έφτασε να πει κάτι σημαντικό. Σήμερα οι άνθρωποι μικρολογούν. Αν δείτε γιατί πράγματα μιλάνε μεταξύ τους, είναι πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα ενώπιον του φοβερού γεγονότος, του συγκλονιστικού γεγονότος που είναι η ζωή, είναι ασήμαντα. Τελείως ασήμαντα. Θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικά και να αλλάξει τίποτα. Επίσης, είναι, επειδή είναι μικρά και είναι ελαφρά πολύ, πάρα πολύ ελαφρά, και χορεύουν κιόλας, προς όλες, σε όλους τους ρυθμούς, σε όλες τις αυτές. Όλα είναι μέσα σε μια κάψουλα, επίσης. Πλήρης ομαδοποίηση. Γιατί, διότι η διαφορά έχει ισοπεδωθεί, η ετερότητα έχει χαθεί. Οι προαιρέσεις όλες είναι ίδιες. Απαγορεύεται η ελευθερία, ουσιαστικά. Και βέβαια όλα είναι πράσινα. Δεν αρνούνται να οριμάσουν. Φοβερό πράγμα αυτό. Η άρνηση της ορίμασης. Γιατί σημαίνει ότι δεν θέλει κανείς να οριμάσει. Ένας αιώνιος παλιμπεδισμός. Σήμερα θεωρείται ως ιδανικό το να είναι κανείς νέος. Και έτσι όσο γίνεται. Να είναι νέος γιατί. Αν ρωτήσουμε στους ανθρώπους που το λένε αυτό, γιατί θες να είσαι νέος συνεχώς, η απάντηση θα είναι πάντοτε μια απάντηση η οποία θα αφορά την μη ανάγκη λήψη σοβαρών αποφάσεων, η οποία στη συνέχεια περιορίζουν την ελευθερία και τη ζωή. Και βέβαια, ναι, γίνονται και κονσέρβα τα μπιζέλια. Κοιτάξτε, αυτή η αλλοτρίωση σήμερα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο έχει ρίζες μεγάλες στην κουλτούρα τη δυτική και την ελληνοδυτική, όπως τη λέω εγώ. Ταυτόχρονα όμως είναι πάντοτε κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη επιμέλεια του εαυτού. Είναι με μια συγκεκριμένο τρόπο
με τον οποίο βλέπουμε έτσι τα πράγματα, χωρίς να θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από τα δημοσίως εκτιθέμενα και τα δημοσίως έτσι φημιζόμενα. Το θέμα όμως είναι ακριβώς αυτό, ότι ο άνθρωπος, όπως είπα, έχει φτιαχτεί να έχει μέσα του μία βαθύτερη κοινωνία με τα πράγματα. Αυτό για να το περιγράψω, θα χρησιμοποιήσω κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδει σε αυτού του είδους τη δραστηριότητα απελευθέρωσης ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος. Έχει μερικά χαρακτηριστικά τα οποία τα περιγράφει με την λέξη κράσπεδο σταθερότητος. Υπάρχει ένα κράσπεδο σταθερότητας στο οποίο μπορεί κανείς να βρει την ισορροπία του και κυρίως να πατήσει προκειμένου να μπορέσει αυτή την προαίρεση να την αναπτύξει. Την προαίρεση αυτή που βρίσκει το Θεό, την ελευθερία αυτή που βρίσκει το Θεό, πέρα και μακριά από τις αλωτριώσεις. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποιος είναι ο τρόπος? Είναι, για τον Άγιο Μακάριο, ξέρετε, τα μυστήρια καταρχήν της Εκκλησίας. Και στη συνέχεια είναι αυτός ο συνεχής στοχασμός πάνω στα μυστήρια, που είναι η προσευχή. Απλά τα πράγματα δηλαδή. Με αυτά τα πράγματα όμως, κανείς καταφέρνει να εσωτερικεύσει το γεγονός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ή θα είναι κάτι έξω μου, με το οποίο θα παλεύω συνέχεια και θα μαλώνω, ή θα είναι κάτι που θα συμβεί κάποτε μέσα μου. Το να συμβεί αυτή η εσωτερική εκκλησιοποίηση, αυτή η ενδοβολή της Εκκλησίας, είναι το πιο σημαντικό από όλα τα πράγματα για τη λεγόμενη κακώς πνευματική ζωή. Λέω κακώς γιατί η παρουσία του Θεού είναι στα υλικά εξίσου όσο και στα πνευματικά εκοφαντική. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι εκτός Θεού. Αυτή η ενδοβολή της Εκκλησίας, η εκκλησιοποίηση, ας πούμε, του ανθρώπου, είναι κάτι το οποίο άνευ αυτού, στην κυριολεξία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε τον οριγενικό ή τον πλατωνικό πειρασμό, που μιλάει για κάτι που είναι έξω μου και είναι αισθητό και κάτι που είναι μέσα μου και δίθεν είναι πνευματικό. Και ποιο είναι πιο αληθινό, ρωτάει ο Οριγένης? Η εξωτερική εκκλησία, η εξωτερική λατρεία, τα μυστήρια, οι παπάδες, οι επίσκοποι? Δεν μου φαίνεται ότι και τόσο αληθινό αυτό. Ή αυτό που σημαίνει στο κελί μου, αυτή η εσωτερική αναδίφηση. Αυτός ο διχασμός πέρασε με αιώνες μέσα στην Εκκλησία και ακόμα πολλοί αναρωτιούνται τι είναι καλύτερο, να είμαι στην Εκκλησία ή να είμαι στο κελί μου, να είμαι στο δωμάτιό μου. Και εκεί να αναζητώ, ξέρω εγώ, και να κάνω και να δείχνω το Θεό και να κάνω κομποσκήνη κλπ. Στην πραγματικότητα αυτά τα δύο είναι ένα. Και με τον τρόπο αυτό της ενοποίησης αυτής, ο άνθρωπος αποκτά ένα κράσπεδο σταθερότητας με την έννοια ότι καλλιεργείται πάνω στο έδαφος των μυστηρίων. Δεν χτίζει μόνος του ούτε φιλοσοφικές θεωρίες, οι οποίες είναι πάντοτε επισφαλείς γιατί έχουν ναρκισσικό χαρακτήρα λίγο ή πολύ, ούτε από την άλλη εγκλωβίζεται στο γεγονός μιας τυπολατρείας επαναλαμβανόμενης ή ενός νομικισμού, ο οποίος επιβάλλει μια σειρά τήρησης εντολών. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δούμε μέσα μας Θεού πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το είδος η εσωτερήκευση, το κράσπεδο σταθερότητας αυτό, είναι συγκεκριμένο και όταν συμβεί, λέει ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ως εσωτερήκευση μέσω της προσωπικής άσκησης της προαιρέσεως, μέσω της προσευχής των μυστηρίων, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Σε πρώτη φάση λέει διώκει δαίμονες, τις αυταπάτες, τις πολλαπλές, τις οποίες έχουμε για τον εαυτό και για τον κόσμο. Είναι ναρκισσικές αυτές οι αυταπάτες, όλες. Ενώπιν του Θεού καταλύονται οι ναρκισσικές αυταπάτες για τον εαυτό και για τον άλλο άνθρωπο. Βλέπουμε πιο καθαρά, πιο απαθώς, αυτό που είναι ο ένας και αυτό που είμαστε εμείς. Στη συνέχεια, στερεώνει την πίστη, γιατί την κάνει γεγονός εσωτερικής θέας. Η πίστη είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη θέα της ψυχής. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Είναι κάτι που το έχουμε. Με την πίστη βλέπουμε. Δεν είναι η πίστη κάτι το οποίο είναι το αντίθετο της γνώσης, αλλά είναι μια μορφή γνώσης πολύ σημαντική.
Τρίτον, αγάπη των πλησίων γεννιέται έτσι. Αγάπη των πλησίων δεν ξέρουμε τι είναι. Ήταν το προηγούμενο η ομιλία μου πριν από χρόνια. Εάν αυτό το πράγμα δεν ανατείλει με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο, ανιδιοτελεί, δωρεάν, χωρίς να το περιμένουμε, μέσα από την ζωντανή οικείωση της αγάπης του Θεού τη δική μας. Η αγάπη για τον πλησίον ανεξήγει το πράγμα, ψυχολογικά. Αν εξηγεί το ψυχολογικά, θα έπρεπε να οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους. Θα ήταν αποτέλεσμα ενός τραύματος. Γιατί με την εσκεμμένη δραστηριοποίηση των συναισθημάτων, πάντοτε προσπαθούμε να θεραπεύσουμε πράγματα τα οποία μας συνέβησαν στο συναισθηματικό χώρο και τα οποία μας δημιουργούν πόνο. Η αγάπη αυτή για την οποία μιλάει εδώ είναι μια αγάπη δωρεάν. Και έρχεται μόνο όταν δει κανείς κάτι από τη δωρεάν αγάπη του Θεού. Αυτό που είπα, ότι αμαρτάνεις ενώπιον κάποιου που σε αγαπά. Το ότι ουσιαστικά είσαι ελεύθερος με ένα συγκλονιστικό τρόπο να τον δεχθείς, να τον απορρίψεις. Το ότι το μόνο πράγμα το οποίο δέχεται από σένα είναι η ελεύθερη αγάπη σου. Τα άλλα όλα δεν το χρειάζεται και δεν τα θέλει. Η αίμου δόσμησιν καρδίαν, έτσι. Το άλλο είναι ότι αποκαλύπτει την αλήθεια το χαρακτηριστικό. Έτσι, εύρωμεν την αλήθεια, λέει το εξαποστηλάριο των Χριστουγέννων. Τι σημαίνει η αλήθεια? Η αλήθεια είναι κάτι το οποίο και αυτό έχει να κάνει με την αποκάλυψη. Η αλήθεια δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θεωρώ αληθινό. Ούτε ορθολογική, ούτε συναισθηματική αλήθεια. Είναι η αλήθεια του όλου. Στην αλήθεια αληθεύουν τα πάντα. Δεν είμαι μόνο εγώ αληθινός. Είναι και ο άλλος βρίσκει την αλήθεια του σε μένα. Και ο κόσμος ολόκληρος. Είναι μια κατάσταση όπου ο καθένας από εμάς γίνεται τόπος όπου αληθοποιείται όλος ο κόσμος και γίνεται αληθινός, όπως τον θέλει ο Θεός. Αυτό έχει δύο τρόπους να γίνει. Ο ένας είναι ο τρόπος του Καντ, του φιλοσόφου Καντ. Και ο άλλος είναι ο τρόπος της παράδοσης αυτής εδώ. Τι λέει ο Καντ? Λέει ο Καντ, πράτε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η πράξη σου να μπορεί να γίνει καθολικός νόμος. Αυτό φαίνεται ωραίο. Είναι όμως συγκλονιστικά λάθος. Θα μπορούσε να θεί ο Χίτλερ ή ο Χίμλερ και να πει αυτό κάνω ακριβώς. Αυτό πράττω με έναν τρόπο που θα ήθελα να πράττει όλη η ανθρωπότητα και αυτό που κάνω εγώ θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος. Να εξοντώσουμε τους Εβραίους και να φέρουμε μια νέα τάξη πραγμάτων. Η ηθική, όταν είναι αυτοτιθέμενη η ηθική, είναι πάντοτε ναρκιστική ηθική. Δεν έχει να κάνει με την αλήθεια, αλλά με τη δική μου επιβολή της αλήθειας. Ο άλλος τρόπος είναι η αλήθεια του όλου. Η αλήθεια στην οποία αληθεύουν όλα. Αυτός ο τρόπος όμως είναι ο τρόπος του Θεού. Γιατί? Διότι βλέπετε ότι με το Σταυρό ήρθε στον κόσμο αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, αν δεν καταπατήσουμε πραγματικά τον ναρκισισμό μας, όπως καταπατάει ο Χριστός τον ναρκισισμό του, και γίνεται βορρά και τροφή στον ναρκισισμό των άλλων, ούτως ώστε οι άλλοι να καταλάβουν τον ναρκισισμό είναι αδιέξοδος, αυτό είναι το δίδαγμα της Σταύρωσης, είναι ότι δεν χρησιμεύσε τίποτα αυτό το πράγμα που έγινε. Είναι ότι είναι λάθος. Είναι ότι στην πραγματικότητα είμαστε όλοι ένα. Αλλά αυτό για να γίνει, πρέπει κάποιος να πεθάνει γι' αυτό πρώτα. Καταλαβαίνετε τι φοβερό είναι αυτό? Αν όλοι μαλώνουν, ποτέ δεν θα καταλάβεις. Έτσι, ότι η αλήθεια είναι η ενότητα πάντων. Πρέπει να πεθάνει κάποιος για να καταλάβεις το αδιέξοδο αυτής της συμπεριφοράς, αυτού του τρόπου. Αν κάποιος πεθάνει, κάποιος υποχωρήσει, αν κάποιος σταυρωθεί, τότε για κάποιο λόγο καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος, ο δεύτερος, να ενωθούμε. Και δεν είναι ο τρόπος να ενωθούμε το να σκοτωθούμε μεταξύ μας και όσοι μείνουν να είναι ομοειδιάτες. Αυτό είναι το καινούργιο πράγμα που φέρνει ο Σταυρός του Χριστού. Φέρνει μια μορφή αλήθειας η οποία είναι συναρπαστική για όλους. Θέλουν όλοι να έχουν όλοι τόπο καταρχήν. Ουκέστη, Έλληνη, βάρβαρος, δούλος, ελεύθερος, άρσεν και θήλη, τίποτα δεν υπάρχει πια. Αριστερή, δεξιή, πάνω κάτω, ό,τι πείτε, μαύρη, άσπρη. Γιατί? Διότι υπάρχει μια αλήθεια ικανή να τους φιλοξενήσει όλους αυτούς. Και η αλήθεια είναι η αλήθεια της θυσίας. Με τη θυσία γινόμαστε πράγματι όλοι αληθινοί. Ναι ή όχι? Κοιτάξτε πώς ενώνεται το θεολογικό με το φιλοσοφικό και το ψυχολογικό.
Και σας λέω κι εγώ ως παλιός ψυχολόγος ότι ο τρόπος να νικήσει κανείς την παράνοια στην οποία οδηγείται σήμερα, το lifestyle είναι παρανοϊκό σήμερα, έτσι. Δηλαδή σου ζητάει να είσαι απόλυτα αφιερωμένος στην εκπλήρωση των επιθυμιών σου και ταυτόχρονα να είσαι απόλυτα αγαπητός στους άλλους. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει στην πραγματικότητα τους άλλους θα τους υποτάξεις. Και σήμερα θέλουμε να υποτάξουμε ένας τον άλλον. Μην μπείτε λέξη γι' αυτό. Δείτε το μόνο και σκεφτείτε το. Ο τρόπος της αλήθειας σήμερα είναι ο τρόπος της υποταγής. Του άλλου. Της εξαπάτησης του άλλου, βέβαια. Της πίεσης του άλλου. Της ανέρεσης της ελευθερίας του άλλου. Τα πάντα. Γιατί δεν είναι ακριβώς ο τρόπος αυτός της αγάπης η οποία έρχεται με τον τρόπο της θυσίας. Και η οποία σώζει τον άλλο στην πληρότητά του και στο λάθος του. Και ξαφνικά είναι τόσο ερωτευμένος μαζί σου με αυτό που το καλό που του κάνεις, που αλλάζει και ο ίδιος. Καταλαβαίνετε, μεταβάλλεται. Μόνο έτσι μεταβάλλεται ο άνθρωπος. Συνεχίζω την ερμηνεία του Μακαρίου. Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι υπομένει απόνος. Υπομένει χωρίς να πονάει. Εδώ τώρα αρχίζει ο μεγάλος ο πόνος. Άμα ρωτήσω πόσοι κάνουν υπομονή εδώ μέσα, αχ, κάνουμε υπομονή, αχ, σηκώνουμε το σταυρό μας. Λοιπόν, ο σταυρός τον σηκώνεται και είναι σταυρός. Έχει πολύ χαρά μέσα του. Έχει και πόνο, αλλά έχει πολύ χαρά. Διότι το είχα ξαναπεί αυτό, ο σταυρός δεν είναι να πεις ότι η γυναίκα μου είναι θεόστραβη. Στο κάτω-κάτω και εσύ είσαι σταυρός και εσύ την επέλεξες. Σταυρός είναι να υπομείνεις τη στραβωμάρα της για χάρη του Χριστού. Μπορείς να μετατρέψεις μια συμφορά, το να έχεις μια στραβή γυναίκα ή ένα στραβό σύζυγο, είναι συμφορά. Μια συμφορά μπορεί να μετατραπεί σε σταυρό. Πώς? Στο φως του σταυρού του Χριστού. Δηλαδή να σηκώσεις το βάρος του προβλήματος του άλλου, όπως και εσύ έχεις άλλα προβλήματα, και να το σηκώσεις, αυτό είναι η υπομονή κατά Χριστόν, ελπίζοντας ότι μέσα στην αγάπη σου αυτή θα φανερωθεί η χάρη του Πνεύματος και θα θεραπεύσει και αυτόν και θα δώσει και σε σένα τη λύση. Και αυτό γίνεται πάντοτε, ξέρετε. Αργά ή γρήγορα, αυτό δίνει δικαιώματα στην παρουσία του Θεού. Θυμάμαι έναν αγαπητό φίλο ιερέα που είχα, πιο ηλικιωμένο από μένα, αρκετά πιο ηλικιωμένο μάλιστα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με τον επίσκοπό του. Ο επίσκοπος τον αδίκησε. Και ο ίδιος ήταν ένας αξιόλογος ιερέας, άνθρωπος που είχε κάνει έργο στη ζωή του μεγάλο, και ήταν πολύ αξιοσέβαστος. Και στα τελευταία του, λοιπόν, είχε ένα πειρασμό με τον επίσκοπο. Αυτός ο ιερέας ήταν πολύ κοντινός μου και ξέρω την ιστορία από τα χείλη του. Τότε ζούσε ακόμα ο Άγιος, ο πατήρ Παΐσιος. Και πήγε, λοιπόν, στον ερημίτη, εκεί, το γέροντα, και του λέει, με έχει ο επίσκοπός μου πολύ αδικής και πολύ πονώ γι' αυτό. Και του λέει ο πατήρ Παΐσιος, πολύ ωραία, μη στρέφεσαι εναντίον του για να δράσει χάρη στον Θεό. Μου κάνε συγκλονιστική εντύπωση αυτό. Τι να κάνω, προσέχω γι' αυτόν, όπως προσευχόσουν πάντοτε. Πάντων και αυτό στη ανακοσκήνη που έχει, που κάνει, δεν κάνει κάτι, αυτόν θα μπει και αυτό μέσα. Μη στραφεί εναντίον. Μη στραφεί εναντίον του εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Ούτε καν εσωτερικά. Δες τον στην ατέλειά του, δες τον στην πτώση του, δες τον στο αδιέξοδο του, το δικό του. Αυτό θα δώσει στο Θεό δικαίωμα να δράσει. Και το έκανε. Και έδρασε ο Θεός. Και μετά από λίγο μου έλεγε, μα τι είναι αυτό. Μα δεν τα ξέρουμε αυτά, πάτερ μου έλεγε. Μα δεν τα ξέρουμε αυτά. Δράχει λοιπόν έτσι. Έρχεται λοιπόν έτσι ο Θεός στα πράγματα. Καταλάβατε. Αν αναλάβεις τη δικαιοσύνη όμως εσύ, θα χάσεις το δίκιο σου, γιατί αυτό που θα του κάνεις στο άλλον είναι χειρότερο από αυτό που σου έκανε. Γι' αυτόν αυτό που θα του κάνεις μπορεί να είναι πολύ βαρύ. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε στους άλλους, ξέρετε. Εμείς λέμε, του είπα μια κουβέντα. Αυτή η κουβέντα, τον πόσο τον πλήγωσε. Αυτό που του έκανε, τον πόσο τον κατέρευσε, τον έδωσε. Δεν το ξέρεις. Το θέμα είναι ότι αυτός το ξέρει. Και το ξέρει και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πολύ τρυφερό και τίμιο. Και δεν έρχεται μετά
ούτε προς δική σου παρηγορία, ούτε. Δεν λύνει την κατάσταση. Γι' αυτό και βλέπετε οι μεγάλοι πατέρες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά έχουν πάντοτε να προτείνουν τη στάση του Σταυρού. Όχι! Τη στάση του Σταυρωμένου, όχι τη στάση του Σταυρώνοντος, έτσι. Γιατί ο Σταυρός έχει τον άλλο, το μόνο εύκολο πράγμα. Όλοι αυτό κάνουμε και όλοι αυτό απολαμβάνουμε. Δηλαδή, τι απολαμβάνουμε, ότι σταυρώνει κάποιος άλλος εμάς μετά στη συνέχεια. Και πάει το πράγμα έτσι. Υπομένει απόνος σημαίνει ότι βάζει το Θεό να σηκώσει το δικό του βάρος. Έτσι. Και το βλέπει όλο αυτό μέσα στο φως της διαρκούς πρόνοιας του Θεού. Κάτι που ο Θεός δεν το προνόησε. Ο Θεός δεν προνόησε να πιάσεις αυτή τη δουλειά. Το έκανες εσύ με χίλια ζόρια. Πίεσες πολύ και το έκανες, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε όμως, όταν αυτό το αναλάβεις σταυρικά και πίσω τον προϊστάμενο, τον Θεόστραβο που βρήκα και εγώ φταίω γι' αυτό, θα τον σηκώσω τώρα όπως θέλει ο Θεός. Ξαφνικά η πρόνοια επανέρχεται. Ο Θεός οπισθογραφεί τις επιταγές, να ξέρετε. Και ξαφνικά επανέρχεται αυτό το πράγμα και αποκτά δικαίωμα να δράσει μέσα σε αυτή την κατάσταση και να σε βγάλει από εκεί μέσα και να σου δώσει και πράγματα που δεν τα περίμενες. Καρπούς δηλαδή που δεν φανταζόσουν και να γίνουν πιο όμορφα τα πράγματα που ήταν πριν, κατά πολύ. Το έκτο είναι ευφροσύνη και χαρά. Το καταλάβατε για μόνοι σας ότι όλα αυτά έχουν χαρά μέσα τους. Αν πας τη χαρά από τα πνευματικά πράγματα, δεν μένει τίποτα. Η πνευματική ζωή στην ουσία της είναι χαρά και ευγνωμοσύνη. Τι λέμε στο τέλος της λειτουργίας? Λέμε μια ευχή μέσα, μετά το ευλογούν τους ευλογούντας, το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός είπαν ο Θεός, ο πληρώσας πάσαν την πατρική οικονομία, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης στα σκαρδίας ημών. Είναι το τελικό μας αίτημα αυτό. Η ψυχή, δόγμα, τρέφεται μόνο με χαρά. Με τίποτε άλλο. Το σώμα τρέφεται με μυριάδες τρόφιμα. Η ψυχή τρέφεται μόνο με χαρά. Όταν κανείς δεν έχει χαρά, η ψυχή του ανθρώπου καταπίπτει, καταραίει, κατασβαίνεται, και το σώμα ακολουθεί μετά από λίγο με ζημιές στην υγεία, τη σωματική. Γενικά πεθαίνουμε από έλλειψη χαράς. Ναι, υπάρχουν και μερικοί που πεθαίνουν από πολύ χαρά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτοί πεθαίνουν αναλαμβανόμενοι. Με στη χαρά του Θεού. Το 99% των ανθρώπων πεθαίνει από έλλειψη χαράς. Αν ξέραμε πόσο σημαντική είναι η χαρά, θα την αναζητούσαμε. Πώς όμως, γιατί είχε κάτι τραγούδια οργανωσιακά, εγώ δεν τα πέρασα αυτά, τα άκουγα και έβγαζα λέπρα από το ήμουν που τα άκουγα. Χαρά, είμαστε χαρούμενοι, γιατί είμαστε παιδιά του. Τι χαρά, τίποτα δεν είχαν μέσα τους. Διχασμό είχαν εσωτερικό. Η χαρά αποκτήεται με αυτό το δρόμο, αυτά τα πράγματα. Όταν δηλαδή το πνεύμα του Άγιου που είναι το πνεύμα της χαράς εγκατασταθεί μέσα σου, γιατί? Διότι αναλαμβάνεις τον κόπο να κάνεις μερικά πράγματα τέτοια. Να δουλέψεις την προαίρεσή σου έτσι. Λίγο σταυρικά. Λίγο πέρα από τα. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Θεός το θέμα της χαράς μετά. Αλλά αυτή είναι μια χαρά για την οποία ο ίδιος είπε ότι την χαρά είναι μόνο ουδής αίρια φημών. Δεν σας την παίρνει κανένας αυτή τη χαρά. Δεν πας την πάρει κανένας. Δεν πάει να γίνει έξω κατακλυσμός, δεν πάει να πέσουν κορονοϊοί. Αυτά τα ασθένεια θα τα επιτρέπει ο Θεός για αυτή την πανδημία. Για να δούμε πόσο φτωχοί και ταλέποροι είμαστε. Πόσο φοβισμένοι και πόσο φύλαφτοι. Και οι μεν και οι δε και. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Κατατρομαγμένοι. Θα πεις, αλλά ο φόβος δεν είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Ναι, είναι. Αλλά ο φόβος είναι χαρακτηριστικό, είναι να σε παραπέμπει πού? Στο Θεό που θα βρει την ασφάλεια. Δεν είναι ο φόβος να γίνεται φοβία. Δεν είναι ο φόβος να γίνεται κατάρρευση εσωτερική. Δεν έχει σχέση με τις μάσκες αυτό. Καλά κάνει και τις φοράτε. Φοβία είναι η αίσθηση ότι ο Θεός δεν είναι παρόν πια στα πράγματα. Είμαστε στο έρμεο. Είμαστε έρμεα καταστάσεων οι οποίες είναι πέρα από εμάς. Και αυτό το πράγμα τρελαίνει τον άνθρωπο. Και βλέπετε οι μεν φονταμενταλιστές ορίζουν ότι ήρθε ο Αντίχριστος, σκύλο, φωνάλα, παντού, να, εδώ και ο Αντίχριστος, πέρα, ο Αντίχριστος, παντού, ο Αντίχριστος. Έτσι δεν είναι. Και ο Αντίχριστος είναι μόνο εδώ, μέσα τους. Και έξω δεν είναι.
Γιατί σας είπα, δεν έχει σημασία ποιος αντίχριστος θα έρθει. Ο αντίχριστος πάντα υπάρχει. Αυτό το λέει ο Απόστολος. Ο Ιωάννης δεν λέει, ο αντίχριστος ήδη εν το κόσμο εστί. Ναι ή όχι. Ενεργείται το μυστήριο του αντιχρίστου παντού. Καθένας λέει που λέει ότι ο Χριστός είναι τίποτας, αυτός έχει το πνεύμα του αντιχρίστου. Ο Δ. Πορφύριος έλεγε ότι αυτό μπορεί να σημεί μετά από 10, 40 ή 3.500 χρόνια. Αυτό μας έλεγε. Και πάντως η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Και έλεγε αυτό που είπα στην ομιλία την προηγούμενη εκεί, ότι για να κάτσει την καρέκλα μου, δεν μπορώ. Όταν μπορείς, όταν σηκωθώ εγώ από εδώ. Έτσι είναι. Άμα κάνει το Χριστός, κανένας δεν κάθεται άλλος. Αυτά είναι πολύ χαρά, σας τα λέω. Εμένα χαρά μου φέρνει. Ελευθερία και χαρά μαζί. Είναι ελευθέρωση. Σου λέει ο Χριστός, μην ασχολείσαι με το ποιος ακριβώς ήλθε, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό σας είπα, είμαι και ενάντια εγώ στις πολλαπλές προφητείες. Προφητεία είναι καθαρή απιστία για αυτούς που την κυνηγάνε. Προφητεία είναι, το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Γνωρίσαμε μεγάλους προφήτες. Δεν προφητεύαν συνέχεια κάθε εβδομάδα δύο προφητιών. Τι πράγματα είναι αυτά. Σαν τους ειδωλολάτρες βασιλιάς που είχαν μαζί δίπλα τους μάγους και τα μέντιουμ να τους λένε τι θα γίνουν αύριο και αν θα αύριο θα πονάει η κοιλιά σου για να πας να πολεμήσεις. Τι χρειάζονται αυτά. Χρειάζεται η προφητεία για να είμαστε στα χέρια του Θεού. Έτσι νομίζετε. Η προφητεία χρειάζεται μέσα στη φιλαυτία μου για να δω που θα πάει η ιστορία για να μην τους κερδισμένος εγώ, να κάνω τη σωστή πράξη. Να μαζέψω κονσέρβες, να μαζέψω, ξέρω εγώ, ψωμιά, τυριά, μπιζέλια, που ίδιος τα μπιζέλια κρατούν και όλας, και να γεμίσει ο τόπος. Και έλεγα σε κάποιον από αυτούς, αν τα μαζεύεις για μένα, λέω, σε ευχαριστώ, γιατί θα ήθελα να σου ζητήσω. Δηλαδή, ο άλλος θα πεινάει δίπλα και εσύ ως χριστιανός θα τρως μόνος μέσα σου, τα έχεις μαζεμένα, θα πεθαίνει όλος την πείνα απ' έξω. Ξέρεις τι ωραία, εγώ τα μάζεψα. Το λέω γιατί είπα στην προηγούμενη μου ομιλία αυτό το να φτιάξουμε τα χωράφια, να βρούμε ένα χωραφάκι. Τα ακούω από τότε που μπήκα στην εκκλησία, 40 χρόνια τώρα. Να βρούμε ένα χωραφάκι να το έχουμε γιατί έρθει ο Αντίχριστος. Το χωραφάκι να το φτιάξω, να το φτιάξω για εσάς, όχι για μένα. Εγώ να πεθάνω από την πείνα. Αυτό κάνει ο Χριστός, αυτό κάνει ο Πατήρ Παΐσιος ο ίδιος. Και από κάτω μερικές κυράδες οι οποίες είναι πάρα πολύ φανατικές και που δεν έχουν ανοίξει ποτέ καινή διαθήκη στη ζωή τους. «Ως τολμάς άθλιε» μου λένε, αυτό το είπε ο γέροντας. Τώρα, συγχωρέστε με, δεν είχαν δει ποτέ τους ρίχους του Πατέρα Παΐσιο, όταν συναντούσα 14 χρόνια, πόσες φορές το μήνα. Εντάξει, συγχωρέστε με. Αλλά αυτές το ξέρουν, τι εννοούσε και τα πάντα. Και, δηλαδή, φτάνουν και αυτοί οι Άγιοι να εξευτελίζονται, επειδή μέσα σου δεν θες να βρεις θεογνωσία, δεν θες να βρεις τόπο για το Πνεύμα το Άγιο. Και αρπάζονται από κάποιους έτσι γεροντάδες, και αρπάζονται, κρεμιούνται έτσι. Σας το λέω και από μένα πολλές φορές. Κρεμιούνται έτσι για να μην υπάρξουν ποτέ, να μείνουν μπιζέλια πράσινα, μια ζωή, να μην οριμάσουν. Την ημέρα της κρίσης θα σου πει ο Θεός, παιδί μου, γιατί είσαι μπιζέλι. Εγώ σαν καμάνθρωπο. Και εσύ δεν έλαβες ποτέ την ανθρώπινη σου ιδιότητα. Δεν ταλαβερίστηκες προσωπικά μαζί μου. Πάντα πες μου, γέροντα, θα παντρευτεί ο γιος μου την καλή. Είναι καλή αυτή, γέροντα, πες μου. Εσύ τώρα είσαι, ξέρεις, εσύ και λίγο προφήτης, δεν μπορεί. Και γίνεται αυτό που εγώ ονομάζω, έλεγα στους φοιτητές μου προχθές, η παϊσιοποίηση των γερόντων. Γίνονται όλοι παϊσιοί. Και λένε ανοησίες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω περισσότερα, υπάρχουν άνθρωποι που τους ξέρω προσωπικά, και οι οποίοι έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα μεγάλο και παίρνουν φάρμακα και αυτή τη στιγμή θεωρούνται ότι είναι μεγάλοι προφήτες. Και εγώ τυχαίνει να ξέρω, επειδή κατέφυγαν σε μένα κάποτε, πόσο βαριά άρρωστη είναι. Φοβερό, ψυχιατρικά άρρωστη εννοώ. Δεν πάω παραπέρα. Και όλο αυτό γιατί, διότι η ανοριμότητά μας είναι τέτοια, που θέλει συνέχεια την προφητεία. Έλα αύριο, τι θα γίνει αύριο, είπε η τάδε γιαγιά, πώς το λένε, θα έρθει το Ιράκ, θα πέσει πάνω τώρα στο Λίβανο που είναι δυσκολεμένος. Το Ιράν θα κατέβει και θα... Λοιπόν, τι θα γίνει με τη Χεσμπολάχ, πες μας. Δεν κατάλαβα. Ή θα έρθει ο μεγάλος ηγέτης. Δεν τον κάνω τον μεγάλο ηγέτη, εγώ συγχωρέστε με. Θα μου δώσει χάρη και ελευθερία και πνευμάγιο. Αυτά μόνος μου θα τα πάρω.
Και ο γέροντας και ο πραγματικός ο σωστός δεν στέκεται ποτέ στα κεφάλια μας, ούτε στη σύγκρισή μας, ούτε στο κρεβάτια μας, ούτε στο πορτοφόλι μας. Στέκεται έξω από όλα αυτά και δίπλα μας. Και δεν μας έχει ανάγκη. Αν δείτε γέροντα που σας έχει ανάγκη και πνευματικό, να τον εγκαταλείψετε. Αν σε έχει ανάγκη, καταλαβαίνετε τι λέω, πάσης φύσος ανάγκη. Σημαίνει ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Να το λύσει το πρόβλημά του και μετά να κάνει τον οδηγό. Έχουμε γεμίσει με προβληματικούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καθοδήγηση και καλά. Οι πραγματικοί άνθρωποι, οι ηγέτες, οι πνευματικοί δεν κόπτονται να κάνουν καθοδήγηση, θα το ξέρετε. Έτσι θα τους γνωρίσετε. Τρέχουν σε αυτόν και σου λέει, άσε, δεν μπορώ. Γιατί? Μα γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα που νομίζετε εσείς. Και κυρίως γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το θέλουν αυτό. Δεν θέλουν την ελευθερία. Δεν θέλουν τον αυτοπροσδιορισμό. Δεν θέλουν την απευθεία σχέση, την Αγίω Πνεύματι με τον Θεό. Τι θέλουν? Ασφάλεια. Ασφάλεια. Καταλάβατε, θα μπορείς κανείς, άμα έχει λίγο δυνάμεις, να μαζέψει 300, 500, 1000, 5000, 30000 οπαδούς, να τους προσφέρει υποκατάστατα ασφάλειας και να απολαμβάνει αυτά που του δίνουν αυτοί, οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ συχνό, ειδικά μάλιστα έξω που οι αιρέσεις, οι προτεστάτες που έχουν ελευθερία σε αυτά, βλέπετε, υπάρχουν εκκλησιαστικοί εντός εισαγωγικών προτεστάτες ηγέτες, που έχουν εκατομμυρίων περιουσία, την οποία έφτιαξαν με τον τρόπο αυτόν. Και ακολουθούνται έτσι ανθρώπους, πολλές φορές εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρά λοιπόν. Ευφροσύνη. Μια χαρά που είναι η χαρά της νίκης κατά το θανάτο. Η αίσθηση ότι δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει, αλλά έλα που εμείς όλοι για μας είναι παρόν, γιατί δεν έχουμε δει την άλλη όχθη, γιατί δεν έχουμε δει το Θεό μέσα στα πράγματα του κόσμου ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε ότι είναι Κύριος του θανάτου εντελώς. Δεν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος για τον Θεό καθόλου. Μα λοιπόν, ο θάνατος και ο τεράστιος φόβος του θανάτου. Τρομακτικό θόρυβο, φόβος του θανάτου. Όχι, είναι φυσικό κανείς να μην θέλει το θάνατο, να τρώει θάνατο. Είμαστε αγωνία για τη ζωή. Αλλά να μας να τρέμεις και να φοβάσει το θάνατο. Που έρχεται ανά πάσα στιγμή και είναι παντού και συνεχώς ομοτό και ο κόσμος είναι όλος παγιδευμένος και είναι όλος μέσα στον Αντίχριστο και είναι μέσα στα αυτά. Αυτά τα πράγματα. Σας λέω. Είναι τεράστιος πόνος για την ψυχή και αδιέξοδο. Ζούμε την κόλασή μας από τώρα χωρίς να υπάρχει λόγος. Οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι έτσι. Και ούτε βιώνουν αυτού του είδους καταστάσεις. Εφτά. Σοφίζει το νου. Μετά από όλα αυτά δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Σοφίζει το άνθρωπος με τον τρόπο αυτό. Βρίσκοντας αυτό το κράσπεδο της σταθερότητας. Σας είπα, γεννιέται με τα μυστήρια και την εσωτερική αναχώνευση αυτή τη χάρη του μέσα από την άσκηση τη προεδρία και την προσευχή που κάνω. Μου είναι στοιχειώδη πράγματα αυτά. Μην νομίζετε ότι σα λέω τίποτα δύσκολο. Οι γιαγιάδε μα και οι παππούδε μα τα είχαν αυτά φυσιολογικά. Δεν είναι. Πολλοί άνθρωποι του λαού τα έχουν φυσιολογικά. Μα σκέφτομαι και την υγεία αυτή να στέκουν μέχρι να του τρελάνουμε κι αυτού, γιατί και αυτοί ακούνε εμά που είμαστε παλαβωμένοι και νομίζουν ότι πρέπει να παλαβώσουν κι αυτοί. Λοιπόν, και του παίρνουμε την γλυκιά του ειρήνη, η οποία είναι το χαρακτηριστικό της σοφίας αυτής, η ειρήνη. Η ειρήνη. Οι άνθρωποι θέλουν ειρηνικοί. Οι άνθρωποι που τα ξέρουν αυτά είναι ειρηνικοί άνθρωποι. Γιατί είναι ειρηνικοί? Όχι γιατί έχουν πάρει δεξοτανίλ, αλλά γιατί ο Θεός είναι παρόν σε κάθε βήμα τους και τον βλέπουν. Απλό είναι. Αν είμαστε στα χέρια του Θεού, γιατί να ταραχθούμε δηλαδή? Ενώ τη βαθιά ταραχή, όχι την εξωτερική. Δεν λέω άμα ταραχτείς, εντάξει, μια ανθρώπινη έτσι, ατασταλία, ξέρω εγώ, και πιστεύει, αυτό δεν είναι τα. Λέω τη βαθιά εκείνη έλλειψη ασφάλειας και την έλλειψη σοφίας που ταράσσεσαι γιατί δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται και δεν έχεις ειρήνη. Δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο τα πράγματα συμβαίνουν γύρω σου όπως είσαι σε συνεχή πόλεμο μέσα σου. Γιατί δεν έχεις κριτήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα, σας λέω ξανά. Και ενώ πνευματικά τέτοια κριτήρια, όχι κριτήρια αν το
Είπαμε, η Χεσμπολάχ θα έρθει να κάνει έναν σεισμό, ο μεγάλος θα γίνει, ποιος σεισμός. Τι ανοησίες, Θεέ μου, τι ανοησίες. Και να τα κάνουν αυτά άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί. Αληθινή θεογνωσία. Καταλαβαίνεις πώς είναι ο Θεός και τι είναι ο Θεός. Και γιατί ο Θεός κάνει αυτόν τον κόπο να μπει στην ανοησία μας, στο διέξοδό μας, στο διχασμό μας, στην ανθρωπινότητά μας. Γιατί μπαίνει. Μπαίνει για να σε οδηγήσει σε αυθεντική θεογνωσία. Να σου μιλήσει κατά πρόσωπο και να το απευθυνθείς και εσύ κατά πρόσωπο. Γιατί σε αγαπάει. Δεν θέλει να σε έχει στο σκοτάδι, ούτε στο θάνατο. Αυτά είναι πράγματα που σημαίνουν την απουσία του. Αλλά αυτό το πράγμα προηγεί, όπως είπα στην αρχή, ελευθερά. Αυτή η παραγωγή του σπορέως, με μία φράση, μας λέει ακριβώς αυτό. Εγώ είμαι μια χαρά. Σας αγαπώ όλους και σπέρνω παντού, σαν ανόητος που είμαι, επειδή πάντα αυτός που αγαπάει είναι ανόητος, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι λογικός. Και δεν χρειάζεται να είναι λογικός. Ο Θεός δεν μας αγαπάει γιατί είμαστε άξιοι, για να γίνουμε άξιοι. Και εμείς δεν αγαπάμε τους άλλους για την άξια, αλλά για να γίνουμε άξιοι. Πετάει λοιπόν αυτό το σπόρο και λέει: Κοιτάξτε, όλο το πρόβλημα είναι η δική σας ελευθερία. Διαλέξτε τι θα κάνετε. Και ανάλογα θα καρπίσετε. Καταλάβατε. Αυτό είναι και παραδόξως, δεν ήξερα, δεν θυμόμουν ποια Κυριακή ήταν αυτή, ταιριάζει με το θέμα μας για την εθελούσια μετάλλαξη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σήμερα θέλει να γίνει μπιζέλη. Μπορεί να γίνει και κουκί, ρεβίθι, εντάξει, αυτά είναι θέμα γούστου. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτό ο μοναδικός δρόμος. Και η Εκκλησία έχει πολλή ελπίδα μέσα της. Όλοι που πάσχουν από κατάθλιψη και από αυτό και λοιπά, και όλοι όσοι είναι στεναχωρημένοι και αδιέξοδοι, ξαφνικά βλέπουν μια τεράστια φωτεινή πεδιάδα μπροστά τους. Ποιο δηλαδή, το ότι ο Θεός είναι παρόν και σπέρνει. Α, τώρα η ευτυχία αυτή δεν είναι. Σου λέει το χέρι άπλωσε. Κι άστα υπόλοιπα.